Γεια σας και καλωσορίσατε στο τρίτο επεισόδιο του ενθέτου διατροφής της εκπομπής It's What Time. Βρισκόμαστε και σήμερα στον υπέροχο χώρο του Columbia Beach και έχουμε μαζί μας και πάλι τον executive chef Πόλη Παπαγεωργίου. Γεια σου Αρτεμής, καλωσορίσατε. Ευχαριστούμε. Σήμερα θα τολμούσα να πω ότι έχουμε ένα πολλά υποσχόμενο γευστικά πιάτο, αφού θα έχουμε βάσει το παραδοσιακό ψάρι των Σκανδιναβών και των Ρώσων, το σολομό. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, σε μέταλλα, θρεπτικά συστατικά και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Αυτό όμως που τον κάνει πιο αγαπητό σε όλο το κοινό είναι ότι έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, σε κορεσμένα λιπαρά οξέα, άλατα και υδατάνθρακες. Θέλει όμως λίγη προσοχή από όσους έχουν χοληστερίνη. Λοιπόν, Πόλη μου, ας ξεκινήσουμε. Ανυπομονούμε όλοι. Ωραία. Σήμερα θα δείξουμε το σολομό. Έχουμε ένα φιλέτο σολομού περίπου στα 200 με 240 γραμμάρια. Mm-hmm. Θα το μαρινάρουμε με λίγο ελαιόλαδο. Πολύ ωραία. Λίγο αλάτι. Χρειάζεται το αλάτι ο σολομός, δεν είναι... Ναι, γιατί δεν έχει αλάτι. Δεν έχει ιδιαίτερα αλάτι. Ναι. Θα βάλουμε λίγο ξύσμα από mm-hmm. λεμόνι. Πολύ ωραία. Και θα το ψήσουμε στο καμάντο. Πασπαλίζουμε γύρω-γύρω δηλαδή. Ναι. Δεν χρειάζεται κάποια μαρινάδα. Μπορώ να το μαρινάρουμε με ό,τι γεύση θέλουμε να δώσουμε στο σολομό. Ωραία. Απλά εμείς θα έχουμε σήμερα μια σαλάτα με κοινόα, mm-hmm. φινόκιο, πορτοκάλι, grapefruit, ντοματίνια και παντζάρι. Οπότε θα είναι αρκετά πλούσια σε γεύση η σαλάτα μας. Οπότε ο σολομός μας νομίζω δεν χρειάζεται να είναι και πολύ. Mm-hmm. Ακούγεται έτσι ένα πιο καλοκαιρινό και δροσερό πιάτο, έτσι. Με το σχήμα, που μου πες. Και πολύ γυνό. Πολύ γυνό. Πάνω απ' όλα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ωραία. Θα πάρω μια μπασίνα. Όπως είπαμε, έχουμε κοινόα, έχουμε mm-hmm. φινόκιο και πορτοκάλι και grapefruit. Θα ξεκινήσουμε με το grapefruit. Θα κόψουμε φιλέτα από grapefruit. Και αυτό θα είναι στη σαλάτα, είπες. Στη σαλάτα, ναι. Ωραία. Παίρνουμε χρόνο για το σολομό ή το κοιτάζουμε αυτά. Το σολομό το τσεκάρουμε συνέχεια. Θέλει περίπου mm-hmm. στα 10 λεπτά. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 200 βαθμούς, 180. Mm-hmm. Είναι ελεγχόμενο, οπότε... Σε είδα ότι το έβαλες με το δέρμα από πάνω. Ναι. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος? Σίγουρα όταν θέλουμε να ψήσουμε το σολομό με το δέρμα, πρώτα μπαίνει το δέρμα από πάνω στο γκριλ, ώστε mm-hmm. να βγει πιο τραγανό το δέρμα. Άρα αφήνει έτσι τα λιπαρά του ψαριού, ναι, να πούμε, να περάσουν. Αν κάποιος δεν θέλει να έχει το δέρμα, να μην το φάει, μπορεί να το αφαιρέσει στη συνέχεια. Mm-hmm. Αλλά καλό είναι να το ψήνουμε με το δέρμα, ούτως ώστε να... Να μην είναι στεγνό. Να είναι ζουμερό, ναι. Mm. Ωραία. Ωραία, ξεκινάμε λίγο. Εκεί που βλέπουμε ότι έχει τα χωρίσματα μέσα το φούρνο. Ναι. Δεν το κόβουμε όπως να είναι δηλαδή. Όχι, έχει... Ανάμεσα στις δύο ίνες. Μπορεί να συνεχίσουμε με το πορτοκάλι. Με τον ίδιο τρόπο θα κόψουμε. Με τον ίδιο τρόπο. Τι μαθαίνει κανείς. Και αυτό γιατί γίνεται. Έχω απορία πραγματικά. Ποιο πράγμα. Γιατί να το κόβουμε με τέτοιο τρόπο και όχι ας πούμε φέτες. Γιατί δεν, όταν θα το τρώμε, δεν θα έχει τις ίνες μέσα στο στόμα, οπότε θα είναι πιο... Δεν έχει να κάνει με τη γεύση ή κάτι. Όχι. Είναι το φιλέτο του πορτοκαλιού. Ωραία. Οπα. Ωραία. Μάλιστα. Συνεχίζουμε με ένα αγκουράκι. Εννοείται ότι αν θέλουμε πιο πολύ ποσότητα, κόβουμε περισσότερο grapefruit και πορτοκάλι. Μπορεί να ξεκινήσουμε να το βρίσκουμε στο μαδαλίνο του αγκουρί mm-hmm. για να είναι πιο όμορφα κομμένο. Μάλιστα. Μέχρι τώρα τη βάλαμε μέσα, έχει χυμό, έχει υγρό. Ναι, έσπερο ειδοειδή. Ναι. Συνεχίζουμε με το φινόκιο. Μπορούμε να βάλουμε και τα φύλλα του φινόκιου. Πάλι στο μαντολίνο. Στο μαντολίνο. Πολύ ωραία.
να κόψουμε. Θεμαχίζουμε και τα φιλαράκια. Και το παντζάρι θα μπει μέσα στη σαλάτα, είπαμε. Ναι, έχουμε βράσει παντζάρι. Mm-hmm. Θα το ψιλοκόψουμε. Άρα μέχρι τώρα βάλαμε πορτοκάλι, grapefruit, πινόκιο, αγγούρι, παντζάρι και μας μένει κινόα, ντοματίνα, καρύδι. Ήδη αυτή η σαλάτα με έχει κάνει να τη λιγουρεύομαι. Με τα όσα έβαλες μέσα. Ναι. Δεν έχουμε σκόρδο αυτή τη φορά. Όχι. Ούτε κρεμμύδι. Σκόρδισα το αποφύγω. Ωραία. Ντοματίνια έχουμε. Ντοματιστά. Mm-hmm. Από όλα τα χρώματα έχει η σαλάτα μας σήμερα. Και κοινόα. Έχουμε κάνει ένα ντρέσι με παντζάρι. Μάλιστα. Με ελαιόλαδο να πέφτει, έτσι. Ελαιόλαδο, ναι. Ωραία. Και να κατέβουμε. Πολύ υγιεινό πιάτο. Τέλεια, μας έμειναν τα καρύδια. Ναι, προσφέρουμε τα καρύδια. Λίγο αλατάκι. Τέλεια. Ωραία. Πρέπει να τσεκάρουμε λίγο το σολομό. Σε λίγο ακόμα. Θα το γυρίσουμε καθόλου. Σε λίγο, γιατί να πάρει για την κρούστα. Mm-hmm. Θα κάνουμε ένα dip με ταχίνι και μελάνι σουπιάς. Mm. Που είναι επίσης υγιεινό. Θα είναι για το σολομό αυτό. Ναι, για το σολομό. Ναι. Ωραία, έχουμε το ταχίνι, δύο κουταλιές ταχίνι. Έχουμε μελάνι σουπιάς, μια κουταλιά. Μάλιστα. Δεν έχω ξαναδεί μελάνι σουπιάς. Ναι. Να απολύτε σε συσκευασία. Ναι, υπάρχει σε διάφορα. Σε υπεραγορές. Υπεραγορές, ναι. Λίγο ξύσμα από λεμόνι. Μάλιστα. Ο σολομός είναι έτσι ένα γεύμα που επιλέγουν πολλοί, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γεύσεις για να σας αρέσει ο σολομός. Η σαλάτα μας όμως, έχω απορία, έχει ξινή γεύση μέσα, έχει γλυκιά. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο μαζί? Αφήνει έτσι μια ώρα, θα το δοκιμάσω. Θα δοκιμάσω για να πω. Δοκιμάσαι και να μου πεις. Λίγο ελαιόλαδο. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον πάντως. Λέω κι εγώ το grapefruit, το πορτοκάλι με το παντζάρι. Ξεκινήσαμε και με το... Ναι, στείλουμε το πιάτο μας. Στείλουμε το πιάτο. Σαλάτα. Mm-hmm. Τέλεια. Το καλό είναι ότι εύκολος είναι ο σολομός, ψήνεται γρήγορα. Ναι, ψήνεται και γρήγορα, ναι. Δεν χρειάζεται ούτε ιδιαίτερη προσπάθεια. Ένα μυστικό είναι για να δούμε άμα είναι ψημένος σολομός. Θα δούμε αυτά τα άσπρα που βγάζει στο πλάι, είναι η αλμπουμίνη, είναι πρωτεΐνη. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ο σολομός μας είναι σχεδόν έτοιμος. Σημάδι να μην τον καίμε. Θα γυρίσουμε για την άλλη για ένα λεπτό. Απλά για να καπνιστεί λίγο ή... Ναι, χρειάζεται για το ψήσιμο. Για να είναι πιο ψημένος. Γιατί από την άλλη δεν το είχαμε γυρίσει, mm-hmm. οπότε θα πρέπει να το ψήσουμε για την άλλη. Ωραία, ξεκινάμε το dressing πιάτο. Έχουμε κάποιες φύτρες από πιζέλι. Πιζελάκι, μάλιστα. Διακοσμητικό γι' αυτό. Και αυτό διακοσμητικό, ναι. Πάντα η εμφάνιση παίζει μεγάλο ρόλο στο πιάτο. Έτσι, είναι η πρώτη εντύπωση. Ναι.
Και από μυρωδιά πάντως, ήδη εδώ εγώ... Γιατί έχει πολλούς που τους ενδιαφέρει μυρωδιά πρώτα, πριν τη γεύση. Συγγνώμη για το σανομό. Τέλειο. Αυτή είναι το πιάτο μας για σήμερα. Πανέμορφο. Για να δούμε. Θα το δοκιμάσεις. Θα το δοκιμάσω. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Θα αφήσουμε reviews. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν ένα εύκολο, γρήγορο πιάτο, θεωρητικά. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη δυσκολία με το σολομό. Είναι εύκολο διαχειρίσιμο ο σολομός, δεν είναι ένα ψάρι δύσκολο. Απλά οι θερμοκρασίες που ο καθένας το θέλει, άλλοι το θέλουν πιο ψημένο. Πιο στεγνό, πιο ζουμερό. Πιο ζουμερό. Η ιδανική θερμοκρασία μέσα στο κέντρο του σολομού είναι γύρω στους 55 βαθμούς. Μάλιστα. Οπότε εντάξει, εμείς που έχουμε λίγο εμπειρία, το καταλαβαίνεις και από μόνο από το άγγιγμα. Πόσο... Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Ανυπομονούμε να το δοκιμάσουμε. Εγώ σίγουρα θα το δοκιμάσω. Λοιπόν, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα. Ευχαριστούμε.